Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και αναφέρομαι σε ένα δενδρόσπιτο το οποίο κατασκευάστηκε στον υπηαγωγείο Μοχού. Μία υποδομή έτοιμη να υποδεχτεί κατά κάποιο τρόπο, το δεύτερο θέμα της εκπομπής μας είναι αυτό, μία υποδομή που ετοιμάζεται να υποδεχτεί χαμόγελα και παιδικές φωνές εκεί στον υπηαγωγείο στο Μοχό. Πάμε να συναντήσουμε, πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση και να συναντήσουμε την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, την κυρία Ευαγγελία Λαγουδάκη, την οποία θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς από τον νηπιαγωγείο Μοχού. Σας καλωσορίζουμε στο χώρο μας. Όντως ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα μετά από πολλή προσπάθεια. Ούτε και εμείς οι ίδιοι το πιστεύαμε ότι τελικά θα γινόταν αυτό που έγινε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Η ιδέα που προέκυψε. Το σχολείο μας δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αυλή. Έχουμε ένα αριθμό παιδιών αρκετά μεγάλο, 35 παιδιά. Δέχαμε να βάλουμε αυτά τα ωραία παιχνίδια, τα σύνθετα, γιατί έπρεπε να υπάρχουν προδιαγραφές, να υπάρχει μια απόσταση 5 μέτρα από τις σκούνες και από την τζουλήθρα. Και σκέφτηκα, είδα διάφορες εικόνες, να φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτο. Σε αυτό το είχαμε συζητήσει και με τα παιδιά, σε αυτό βοήθησε και ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, συζητήσαμε και με τους εκπαιδευτικούς και συναδέλφους και καταλήξαμε να γίνει αυτό που βλέπετε πίσω μου στην κάμερα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, εκεί οι μπόμπιρες και τα μικρά παιδάκια γενικότερα πώς έχουν υποδεχθεί αυτή την κατασκευή? Μόλις πρωτοείδα το δενδρόσπιτο, πώς αντέδρασαν? Ναι. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, γιατί δεν περίμεναν καταρχήν ότι θα ήταν έτσι. Το περιγράφαμε, αλλά επειδή δεν έχουμε ξανακάνει και εμείς γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, το σκεφτόμασταν, το λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα τελικά έγινε πάρα πολύ καλύτερο και είναι διαφορετικό και από ό,τι το περιμέναμε. Δεν ενθουσιάστηκαν όμως μόνο οι μικροί μπόμπιρες, ναι, αλλά και οι γονείς των παιδιών. Βέβαια. Οι μαμάδες και οι γονείς την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου που κάναμε παρέλαση και ήρθαν εδώ τα μικρά τους, ζήτησαν εκείνοι να πρωτοανέβουν πάνω και να θαυμάσουν. Βέβαια. Έγινε αρκετά μεγάλο. Εγώ θέλω να σταθώ. Αυτή η εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν δραστήρια εκπαιδευτικοί και σίγουρα μέλη της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης που βοήθησαν προκειμένου αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Φανταστείτε λοιπόν τη διαφορά. Ένας μαθητής νηπιαγωγείου, δημοτικού, να πραγματοποιεί το μάθημά του ή τη μελέτη του μέσα σε ένα δενδρόσπιτο και έναν αντίστοιχο μαθητή ίδιας ηλικίας να το πραγματοποιεί σε μια σχολική αίθουσα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά κυρίως στο κομμάτι της ψυχολογίας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς το Σύλλογο Γονέων, όλοι βοήθησαν. Μπορεί η ιδέα να ξεκίνησε από ένα άτομο, αλλά όλοι βοήθησαν στην πραγματοποίησή του. Χωρίς τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και χωρίς το Σύλλογο, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ και από αυτή τη θέση διπλά. Μάλιστα. Όντως, αλλιώς γίνονται οι δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Τυχαίνει να έχουμε μεγάλο και ωραίο σχολείο, είναι καινούριο το σχολείο μας. Αλλά είναι κάτι το διαφορετικό, να γίνονται οι δραστηριότητες μέσα στο δεντρόσπιτο. Μάλιστα, τι να πούμε, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τι άλλο προγραμματίζετε? Είμαι σίγουρος δεν θα μείνετε εκεί. Σας παίρνει για δεύτερη κατασκευή? Είναι γεγονός ότι ναι, τώρα ζητάνε, αφού τελειώσαμε το δεντρόσπιτο, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Θα το απολαύσουμε όμως πρώτα το δεντρόσπιτο, να το τελειοποιήσουμε, να βάλουμε τα παιχνίδια που χρειάζεται μέσα. Τώρα ασχολούνται συνήθως με τα παζλ, έχουν τα κουζινικά τους, δραματοποιήσεις που γίνονται και σιγά σιγά θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όποια άλλη ιδέα που είναι καλοδεχούμενη είτε από τους καινούριους εκπαιδευτικούς που έρχονται είτε και από τους γονείς. Όταν έχουμε τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γονέων, μπορούμε, πιστέψαμε, να κατορθώσουμε και να φτιάξουμε πολλά και ωραία πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Λαγουδάκη. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, πολύ, δική μας η χαρά, καλύτερα η σχολική σεζόν εκεί, η σχολική περίοδος στον υπηαγωγείο στο Μοχό, όπως ξεκίνησε.